Πάμε στην Νάπολη να πραγματοποιήσουμε και αυτή τη ζωντανή σύνδεση. Εκείνο ο κύριος Γιάννης Δαουράκης, συνιδρυτής του Συλλόγου Κριτών Ιταλίας. Κύριε Δαουράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Γεια σας, καλησπέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Είδαμε το κλίμα, μας το μετέφερε εκεί εκπρόσωπος των Ελλήνων της περιοχής, στον Μπένος Άιρες. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ και στην περιοχή σας. Ακριβώς, γιατί είναι έντονες οι μνήμες του Μαραντόνα. Ο μοναδικός που κατάφερε να δώσει 2 πρωταθλήματα στην ομάδα, οπότε είναι ιδιαίτερα δεμένος. Όλοι οι Ναπολιτάνοι έχουν βγει στους δρόμους από χθες και έχουν πάει και στα χαρακτηριστικά σημεία που υπάρχουν οι φωτογραφίες, έτσι, οι μεγάλες φωτογραφίες και τα γκράφιτι για τον Diego Armando Maradona, λάβουν κεριά, έτσι. Και παράλληλα στο γήπεδο, από το γήπεδο, περιμετρικά, αφήνουν λουλούδια. Και αποφάσισε ο Δήμος ότι τις επόμενες εβδομάδες θα μετονομαστεί σε στάδιο Σαν Πάολο Μαραντόνα. Ναι, δεν είχε όνομα το γήπεδο του Σαν Πάολο, άρα θα ονομαστεί Όχι, Μαραντόνα. Όχι, Σαν Πάολο λεγόταν, ναι. Δεν Αυτή τη στιγμή στους δρόμους στην Νάπολη υπάρχει κόσμος, υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις δακρύων και αγάπης προς τον μεγάλο σπουδαίο ποδοσφαιριστή που έφυγε από τη ζωή. Ιδιαίτερα στα σημεία που είναι τα γκραφιτί του. Και παράλληλα βέβαια έχουμε lockdown και εμείς εδώ, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο, ας πούμε, αλλά γύρω από το γήπεδο εξακολουθεί να η προσέλευση του κόσμου. Βέβαια, και παρά το lockdown, όπως και στο Buenos Aires, βγήκαν και εδώ χιλιάδες κόσμου, χιλιάδες Ναπολιτάνοι. Το Buenos Aires, θα έλεγα, θα μπορεί να πάει και 1 εκατομμύριο κόσμος. Ναι, βέβαια. Και μην ξεχνάμε ότι βιώνουμε συνθήκες πανδημίας και κορονοϊού. Και δεν ξέρω κατά πόσο οι αρχές εκεί στην Νάπολη είναι προβληματισμένες αναφορικά με τη συγκέντρωση πλήθους κόσμου εκεί στους δρόμους. Στο γήπεδο, επειδή είναι τεράστιος ο χώρος γύρω-τριγύρω, δεν ήταν, θα έλεγα, δεν είχε και τόσο τεράστιο πρόβλημα, είναι μεγάλος. Εκεί που είναι τα στενά, βέβαια, που είναι τα γκράφιτι, υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Πάντως, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι ζείτε στην Νάπολη. Ο Diego Armando Maradona τέριαξε με το ταπεραμέντο των Ναπολιτάνων, έτσι. Τέριαξε, θα έλεγα ότι ήτανε, δεν δεχότανε συμβιβασμούς, ήταν σαν αναρχικός, ας πούμε, οπότε τέριαξε και παράλληλα τους πρόσφερε πρώτη φορά στην ιστορία της μια ομάδα που έχει πάνω από 100 χρόνια ιστορία, πήρε 2 πρωταθλήματα. Και έχουν μείνει και αξέχαστες ιστορίες από τον Diego Armando Maradona στην Νάπολη, όπως ότι πήγε και έπαιξε σε ένα ξερό γήπεδο μέσα στις λάσπες για να βοηθήσει εκεί κάποιο παιδί της περιοχής που αντιμετώπιζε πρόβλημα. Έχει δηλαδή γράψει μια τρομερή ιστορία. Ήσασταν σε εκείνο το παιχνίδι? Για πείτε μας. Ναι, ήμουνα νέος φοιτητής τότε στην Νάπολη. Ο πρόεδρος της ομάδας δεν ήθελε να αφήσει την ομάδα να πάει. Ναι. Αλλά αντέδρασε ο Maradona, έκανε μια ειδική ασφάλεια την οποία την πλήρωσε για όλους τους ποδοσφαιριστές, επήκανε και παίξαμε. Μιλάμε τώρα σαν να παίξουμε στο Ηράκλειο πάλι ποτέ τα γήπεδα στις γειτονιές. Βέβαια. Σε μια λάνα ουσιαστικά πήγε και έπαιξε ο Maradona, έτσι. Ναι. Και μάλιστα έδωσε για την ψυχή του, μαζεύτηκε και ο κόσμος, έγινε εκεί πραγματικά μια γιορτή και βοηθήθηκε. Και ο πρόεδρος, νομίζω, αντιμετώπιζε το παιδί του πρόεδρου κάποιο πρόβλημα. 10.000 άτομα μαζευτήκαν, το οποίο ήταν ένα τεράστιο αριθμό για μια αλάνα, ας πούμε, σαν τον Μπόα Ατσαλενίου, να πούμε. Άρα τον έχετε ζήσει αρκετά τον Maradona στην Νάπολη. Σίγουρα τον έχετε δει και αγωνιζόμενο. Ήμασταν νέοι φοιτητές τότε που είχαμε έρθει και ο χώρος συγκέντρωσης των Ελλήνων φοιτητών, που ήταν πολύ τότε, ήταν στο Πολυτεχνείο που ήταν δίπλα στο γήπεδο. Στο γήπεδο, Άρα είχατε έτσι επαφή. Και στις προπονήσεις πηγαίναμε. Και στις προπονήσεις. Μάλιστα. Άρα κύριε Δαουράκη, από τους τυχερούς εσείς που πραγματικά τον θαυμάσατε. Κύριε Δαουράκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.